Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα τρομακτικό βίντεο ακόμα για άλλη μια φορά. Η ιστορία που θα σας πούμε απόψε, είμαστε στο μέρος που έχει γίνει όλη η ιστορία. Ναι. Και έγινε το 1975 και ήταν άνοιξη καλή ώρα όπως τώρα. Μιλάμε για μια περιοχή εδώ που δεν ήταν και τόσο πυκνοκατοικημένη. Ήταν αεροκατοικημένη. Ναι, δεν είχε πολλά σπίτια. Ήταν μια φτωχιά οικογένεια, 5 αμελές. Ήταν οι γονείς και 3 παιδιά. Οι ηλικίες των παιδιών ήταν 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Ήταν ο μεγάλος γιος 14. Ο μεσαίος 10 και το κοριτσάκι στα 6. Και το λέμε αυτό γιατί η ιστορία βασίζεται για το κοριτσάκι. Θα συνεχίσουμε με το κοριτσάκι. Ζούσαν εδώ πέρα και πολύ φτωχικά. Ήταν πολύ ωραία. Με αγάπη. Εντάξει, ψυχαλή τώρα που σα μιλάμε. Άμα γίνουμε εμείς και μαγίναμε, αλλιώς πάμε σε ένα άλλο μέρος να σας τα αποδηγήσουμε. Σας το λέω από τώρα. Σε φούνε έχει πώς εγώ, τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Λοιπόν, και να μην σας τα πω λόγο, ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Τα παιδάκια βγαίνανε εδώ στις σκούνιες, κάνανε βόλτες και τα λοιπά, παίζανε με τα άλλα παιδάκια. Καμιά φορά ο πατέρας έπαιρνε και τον μεγάλο γιο μαζί στην οικοδομή που δούλευε. Οικοδομή για οικονομική βοήθεια. Να βοηθήσει πιο πολύ η οικογένεια για να είναι πιο καλά. Συνέχισε. Γενικά σαν οικογένεια μου ήταν φτωχιά, ήταν ευτυχισμένη. Πολύ, πολύ. Τα 2 μικρά παιδιά πηγαίνανε συχνά στις σκούνιες και παίζανε μόνο τους χωρίς τη μητέρα τους, η οποία δεν χρειαζόταν γιατί το σπίτι ήταν τόσο κοντά που τα έβλεπε από το παράθυρο της κουζίνας. Βέβαια η περιοχή που είμαστε εδώ που είναι οι κούνιες, μετά από μια μικρή έρευνα που έχουμε κάνει, δεν είναι όπως είναι τώρα. Δηλαδή υπήρχαν μόνο οι κούνιες, μια τραμπάλα και η τσουλήθρα. Ισχύει τώρα, παιδιά, αυτό, ναι, όντως. Και το έχουν κάπως πιο καλό φτιάξει, δηλαδή να είναι πιο κατοικήσιμο. Έχει γίνει με λίγα ελάχιστα σπίτια και θεωρείται κοινότητα. Ναι. Θεωρείται κοινότητα. Βέβαια, οι κούνιες παραμένουν το ίδιο παλιές και οι τραμπάλες. Έχει αλλάχτη η τσουλήθρα. Ένα καινούριο γύρω-γύρω έχει μπει εδώ, ένα καινούριο δεν υπήρχε. Ένα μικρό ξύλινο αλογάκι και το αλογάκι που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που πάει πέρα εδώ. Αυτό. Τα χρόνια περνούσαν, να το πούμε, χρόνια. Ο καιρός, να το πούμε, περνούσε ευχάριστα. Ξέγνιαστα. Και ένα απόγευμα. Δεν είχε βγει ο μεσαίος αδερφός με την αδερφούλα του έξω να παίξει, γιατί τον διάβαζε η μητέρα του. Και βγαίνανε και παίζανε τα παιδιά εδώ. Μαρία μου, να σε διακόψω και να επισημάνω ότι την περίοδο εκείνη γινόταν πάρα πολλές εξαφανίσεις μικρών παιδιών μέχρι την ηλικία των πολύ 10 ετών. Ναι, έχει δίκιο η Χριστίνα, σε το ξέχασα αυτό, ναι. Κυκλοφορούσε ένας serial killer, όπως το λέμε σύγχρονα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν βρίσκανε τα παιδιά και σπάνια όταν βρίσκανε κάτι, βρίσκανε διαμελισμένα κορμάκια παιδιών. Εκεί βρίσκανε και παπούτσια και σχισμένα ρούχα. Το οτιδήποτε. Και έτσι εδώ ξεκινά η ιστορία, πώς έγινε η εξαφάνιση. Όπως σας είπα πριν, γιατί εγώ τρέχω, αλλά η Χριστίνα με κρατάει και μπράβο της, αλλά τρέχω γιατί βρέχει. Λοιπόν, βρέχει, ψυχαλίζει, αλλά σε λίγο θα γίνουμε μουσκεμα, τι βλέπω ρε δουλειά. Ναι. Λοιπόν, ήταν 4 το απόγευμα, 5 από ό,τι είχαμε ρωτήσει το πέρα τους κάρικες, γιατί σας είπα ότι πριν το κάνουμε αυτό, το ψάξαμε. Ήρθαμε και ρωτήσαμε εδώ πέρα, γιατί γενικά ψάχνουμε όταν θέλουμε κάποια ιστορία. Και μας φανεί κάτι εκεί, ότι όντως υπήρχε μια οικογένεια εδώ που χάθηκε ένα παιδάκι κτλ. Ναι, απλά το έχουν και αυτοί σαν θρύλο, το έχουν αφήσει. Να μην σας τα πω λίγο. Εκείνο το απόγευμα δεν βγήκε ο μεσαίος αδερφός έξω βόλτα, στις κούνιες με την αδερφή του τη μικρούλα, ήταν άλλα παιδάκια. Όταν άρχισε όμως να σουρουπώνει, όλα τα παιδάκια γύριζαν σπίτι. Γύριζαν στο σπίτι τους. Ενώ η μικρή δεν γύρισε ποτέ. Και εκεί αρχινά η ιστορία μας. Πού εξαφανίστηκε και πώς και μέχρι και σήμερα, το 2022, αυτή η υπόθεση έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Βρήκανε δυστυχώς από το κορίτσι ψάχνοντάς το, ερχόμενη στις κούνιες και ο μεγάλος, όχι, και ο μεγάλος και ο μεσαίος αδερφός και όλη η οικογένεια νιώθει τύψη ψάχνοντας. Βρήκανε στις κούνιες ένα παπουτσάκι με αίματα και να μην αναφέρουμε ποιο μέρος του κορμιού. Βρήκανε τέλος πάντων και ένα μέρος του κορμιού του παιδιού, ναι. Λένε ότι αυτός, ο serial killer,
ότι ήταν κανιβαλιστής. Δηλαδή, μεν σκότωνε παιδιά κάθε ηλικία. Δεν είχε να κάνει ένα αγοράκι, κοριτσάκι. Ναι. Δηλαδή, ξεκίναγε από 10 και μέχρι, όχι πολύ πιο μεγάλα, ναι, σε ηλικίες που μπορούσαν να είναι ανυπεράσπιστες, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν, ναι, και να βοηθηθούν. Λένε ότι ήταν κανιβαλιστής, ότι τα έτρωγε κιόλας. Το κορίτσι δυστυχώς προέφερε αντίσταση, γιατί βρέθηκε παπουτσάκι, βρέθηκε αίμα πάνω στην κούνια. Ναι, θα μας πεις τώρα πως η μητέρα δεν άκουσε να φωνάζει το παιδί της. Ναι, αυτό όντως όλος περίεργος ισχύει. Το θέμα ήταν βγήκε έξω και ψάξε ο αδερφός, ο πατέρας, η μητέρα, όλοι ψάξαν τα παιδιά, τα δύο αγόρια. Το μόνο που βρήκαν, είπαμε, όπως είπε και εσύ στην αρχή, το παπουτσάκι, ένα κομμάτι από το σώμα της, αίμα στις κούνιες πάνω, όπου είχε γίνει πάλι και αυτά, και αίμα σαν μια γραμμή σύρσιμο από αίμα. Δεν βρέθηκε ποτέ το κορμάκι της, ούτε ο ίδιος αυτός ο serial killer βρέθηκε. Ποτέ. Ποτέ, αλλά όμως συνεχίζονταν να γίνονται διάφοροι έτσι φόνοι. Για μερικά χρόνια ακόμα. Δηλαδή από το 75 που είχε ξεκινήσει όλο αυτό, να είχε γίνει για ακόμα 3-4 χρόνια, είχε κρατήσει. Περίπου. Κάποια στιγμή νομίζω τον ανακαλύψαν από ό,τι μας είχαν πει κάπου, ή κάπου το είχαμε δει στο ίντερνετ. Τον είχαν ανακαλύψει κάπου και τον πιάσανε, αλλά αυτός ήταν, λένε, κάπου στα 50 με 60. Ήταν δει ένας άνθρωπος, λέει, εδώ πέρα είχε πολλά ψυχολογικά. Και όταν τον. Θυμάσαι, παιδιά, διάβασα εκείνο που μας είχαν πει και που είχαμε ρωτήσει μια κυρία που είχαμε έρθει ένα πρωί. Που ρωτήσαμε, είχαν πει ότι αυτός το έκανε γιατί είχε έναν πατέρα βίαιο και του φερόταν άσχημα, θυμάσαι, μας το είχαν πει. Ναι, αλλά μάθαμε επίσης και την τραγική πληροφορία που πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Όταν τον πιάσανε ήταν τραγικά ψύχρεμος, τα ναι, παραδέχτηκε όλα. Όλα, ναι, βέβαια. Και ήταν πάρα πολύ ήρεμος, δηλαδή... Σου κάνει το μυαλό να λες τι λες τώρα. Δηλαδή ήταν κανίβαλος, σκότωνε παιδάκια και ήταν τόσο ήρεμος όταν τον πιάσανε. Και όταν ρωτήσανε γιατί το έκανες αυτό, το έκανα, λέει, αυτό γιατί όταν ήμουν, λέει, μικρός, ο πατέρας μου, λέει, με έδερνε και εμένα, λέει, και τα αδέρφια μου. Δεν υπάρχει δικαιολογία βέβαια σε αυτό. Η αστυνομία δεν το δέχτηκε ποτέ, ούτε τα δικαστήρια, δικαστές και αυτά. Λέτε ότι πήγε ισόβια. Φυσικά πλέον δεν ζει αυτός ο άνθρωπος. Μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια. Ο τρόπος που έφυγε είναι παράξενος. Όταν το είπαμε, μας το είπανε, την Χριστίνα, γελάσαμε ότι έφυγε μέσα στη φυλακή με τον ίδιο τρόπο που σκότωνε τα θύματα του. Από ανθρώπους που ήταν μέσα στη φυλακή. Από τους φυλακόβιους. Θυμάσαι. Ναι. Πιστεύοντας ότι όπως ακόμα και τώρα με το σύγχρονο δράμα με τη μητέρα που σκότωσε τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τους εκδικείται η ίδια η φυλακή, οι ίδιοι οι φυλακόβοι μέσα, οι ακριβώς. Είναι πολλές ιστορίες που έχουμε ακούσει, πολλές που έχουμε διαβάσει. Ακούσαμε ότι το διαμελίσανε, ακούσαμε ότι τον εφάγανε, ότι όντως φάγανε κάποια ότι κομμάτια να, ναι, τα πάντα, όποτε έκανε στα παιδιά. Ακούστηκε ότι κρεμάστηκε από μόνος του και ότι έγινε τύψη ξαφνικά, αλλά δεν ξέρεις ποια ιστορία. Ναι, το θέμα διάφορα. Είναι ότι το βασικό, θυμάσαι ότι λέγαμε αυτό που συζητάγαμε κάτω στο σπίτι όταν ήμασταν, ότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο, τους ανθρώπους που σκοτώνουν παιδιά ή παιδεραστές, τώρα τι σκέρι βίντεο είναι αυτό, ναι, οι ίδιοι που είναι μέσα φυλακόβοι δεν τους αφήνουν έτσι. Λέει, εντάξει, λοιπόν, να κλέψεις, να κάνεις παιδί, να σκοτώσεις. Το θέμα είναι και ότι μετά από αυτό, όπως βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, λένε ότι κάθε άνοιξη. Δηλαδή όταν θα μπει η άνοιξη, πότε μπαίνει η άνοιξη. Μάιο μπαίνει για τα γερά, η άνοιξη. Ναι. Και η άνοιξη ξεκινάει από τον Μάρτιο. Μάρτιο, αλλά επειδή το σκηνικό είχε γίνει Μάιο, όπως τώρα, ήταν κάπου στις 20 Μαΐου, ήτανε κάπου εκεί. Είχε γίνει το σκηνικό. 15 με 20 το πιστεύω κάπου εκεί. Κάπου εκεί ήταν η ημερομηνία. Λένε ότι εκείνες τις ημέρες εδώ πάνω. Την ώρα που σουρουπώνει. Την ώρα που σουρουπώνει, αρχίζει και κουνιούνται η κούνια, το γύρω-γύρω, το γαϊδουράκι που λέμε. Και ακούμε, όχι εμείς,
Ακούγεται παιδικό γέλιο. Γέλιο και φωνούλες. Και αυτό μας το έχουν πει και εδώ οι γείτονες, γιατί έχουμε ρωτήσει. Είναι συγκλονιστικό, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι μια ιστορία όντως αληθινή, έχει γίνει. Όσο και να φαίνεται περίεργο. Την επόμενη φορά εύχομαι να σας βρούμε μια καλύτερη ιστορία και να σας αρέσει. Το επόμενο σκέρι, ξέρετε ότι θα είμαι μόνη μου. Στο παρεπόμενο θα είμαστε μαζί με την Χριστίνα. Εύχομαι να σας άρεσε. Και τέτοια ώρα που γυρίζουμε το βίντεο και εδώ πάνω που είμαστε, ευχόμαστε και εσείς να είστε ήρεμοι και εμείς και να μην συναντήσουμε τίποτα, αλλά ούτε κι εσείς. Και να έχετε έναν ωραίο ύπνο μετά την ιστορία που ακούσατε αυτή τη φρικιαστική. Γεια σας. Καλή νύχτα. You're all going to die down here.